Διαβάσουμε σήμερα το έκτο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα. Σότμε γυρνιζότε το τελευταίο καπίτλου Νετζιάχ για προφήτη Ισαΐα. Ευδίκη στην πρέτη του Ζιά, ουν παζότην του ούλουν πινιοκρόν, τον γρήτουρ δε τελάρτ, πετέ μαντέλη το τίμ μπούσνιν τέμπλη. Μητέ αφήνατ, στήλη πρέτουρε κυστελιά σκρά, δύο μπουλώντε φετούραν, με δύο του τερκέμπετ, δε με δύο φλουτορώντε. Μερή μπαρτίστε τίτερ δε ηθώστε, ησέντ, ησέντ, ησέντ ζώτη ουστρίβε, τερτόκα ασπλώτ με λαμπτίνε τί. Σάτλα τε πόρτο σου τροντίτεν, ζέρια τί και μπαρτίστε, δε στα τέμπολη πομπούσε με τύν. Ατέρ, ουν θάς, η μύρι ουν, ουν για μη χούμπορ, σε ψηγιά μη νερί με μπού. Δε μπανόιν ο μέσα στην υπόπλη με μπούς του παπάστρα. Μέγεθα τε σούτε νίκαν παν μπρέτην ζώτην ουστρίδε. Αθέρ νίγκα σεραφίνετ, πλουτρό ντρεχμέ, του κεμπάει τον ντόρ, νιούρ ζιάρι, και κίστε μάρ με μάς ν' αλτάρι. Μετά η πρέκου γόιν τίμε δε θα, για κοιό, πρέκου μπούς τε τούα. Παουσία γιώτε χίκετ να χίκετ, δε με κάτι ουτσλούετ. Πασά δε γιώ βαζέρνε ζώτη και τόστε. Κρέτο δε γόι, δε κούζντο το σκόι περνέ. Ούν υπουργεία, Ιάκου Ιάμ, Δουργό Μουα, Ατέρα Ιθά, Σκόδη. Ατέρα Ιθά, Σκόδη Ιθουέ Κτυπόπλη, Διγιώνει πράπορ παθουτουά, Σικώνει πράπορ πανταλούαρ, Μπέιτον δίσουμ ζέμνε Κτυπόπλη, Μουρτσό βέστε τί δεν μπύλει σου τετί, Και το μος σηκώει με σου τετί, Το μος διγιώει με βέστε τί, Δε το μος σκουπτώει με ζέμνε τί, Δε κουστού, το τοκθέτ δε τιετσαρουάρ. Αμήν. Αμήν. Εδώ πέρα μας λέει γραφή ότι το έτος που πέθανε ο Ζίας ο βασιλιάς είδε αυτό το όραμα ο Ισαΐας. Κατουνάθωτ σε να βήτην και βδίτς μπρέτη ο Ζιά επάκεν βεγγέν. Ο Ισαΐας ήταν ένας καλός προφήτης και έχει προφητέψει ήδη πέντε κεφάλαια. Ισαΐα έχει μια προφέτη μύρ, η τσίλη δέρει κτωτού κα προφετιζούαρ πες καπίτοι. Και έχει πει έξι ουέ. Δεκαθέν τζάχτ μυρί με τζάχτ μύρ. Θα πει τώρα το έβδομο για τον εαυτό του. Δε τε στάτην του το αθότ, μυρί με νεφτάτ προβέτεν ετή. Γιατί όταν ο άνθρωπος δει το Θεό, τότε καταλαβαίνει τη θέση του την πραγματική. Σε ψεκουρνιρίου σεφ προεντίν, ατέρε κοπτών ποζισιόν είναι τι είτε σακ. Ο Ζίας ήταν ένας καλός βασιλιάς για πολλά χρόνια. Ο Ζία ήρθε μπρέτη μία προβερσόν βιέτα. Σκεφτείτε ότι βασίλεψε 52 χρόνια. Μπρέτη ρόη πέσε βιβιέτα. Ανέλαβε τη βασιλεία 16 ετών. Αλλά μετά από κάποια χρόνια όταν δυναμώθηκε έφτιαξε όπλα δυνατά very armed fuqishme και μπορούσε να πολεμάει και ήταν δυνατός βασιλιάς. Όταν όμως έγινε αρκετά δυνατός, φούσκωσε η καρδιά του και νόμισε ότι αυτός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Μπήκε μία μέρα μέσα στο ναό του Θεού γιατί το τέμπλο είναι προεντής. Και πήρε το θυμιατήρι και πήγε να θυμιάσει. Δε μόλι τεμιάνιν, δε σφέτ προμπέρ φλιήμιν. Και έτρεξαν ο αρχιερέας, ο Ζαχαρίας. Δε κρυοπρίφτη Ζαχαρία βραπώ ιδρυτή. Και 80 ιερείς του είπανε μη το κάνεις αυτό, δε σου ανήκει. Δε τε διετ πρίφτα μπάς με τέ ηθάντε μοσεμπέν φλιήμιν, πόρ. Σε ψενούκτε προκέπτει τα μπες. Αλλά αυτός βασιλιάς είμαι εγώ. Ορ αϊθά ούνια μπρέτη. Και ξαφνικά κοιτάζει
Γιατί ο Ζαχαρίας που ήταν αρχιερέας. Ζαχαρία και είχε πρίφτα. Κοιτάζει το πρόσωπό του και είχε γίνει λεπρό. Πάφη τυρινετή και είχε μούσο με λέπρο. Και βγήκε τρέχοντας, αλλά η λέπρα ήταν πια πάνω του. Δεν δόλει σπέιτ, πορ λέπρα είχε μπιτέ. Και έμεινε απομονωμένο σε ένα δωμάτιο, κυβερνούσε από εκεί. Δεν πέτει ιζολούαν εδώ, δεν μπρετρώνταν κάτι. Μέχρι που πέθανε λεπρός. Δεν εισαυδίτς με λέμπρο. Και ο Ισαΐας ήταν ένας προφήτης της εποχής εκείνης. Δε Ισαΐα είχε μια προφέτ ή ασαϊκό, έντομαθαν. Μόλις πεθαίνει τώρα ο Ζίας ο βασιλιάς, Σαποβδίτς μπρέτη Ζία, ο οποίος ήταν ισχυρός, είπαμε, είχε φτιάξει όπλα πολεμικά δυνατά. Η Τσίλη είχε μια μπρέτη φόρτσα, σήκωσε θάμπη και μπέρ άρμ το φουτζίσουμε. Ο Ισαΐας έχει προφητεύσει για το λαό του Θεού, για τα αμαρτήματα τα οποία έκαναν ήδη πέντε κεφάλαια. Ισαΐα και είχε προφητιζούαρ που πόπουλο είναι τι προμεκάτεψε και είχε μπέρ. Πρα πες καπίτου τεπάρ και είχε Αλλά τώρα έρχεται στην παρουσία του Θεού. Πορτανή βγαίνουν πρανή προεντής. Και βλέπει αυτό το ωραίο όραμα. Δε σέφκετ δε γίμ τε μπούχορ. Δεν βλέπει πια τον Ζία του βασιλιά, ούτε στηρίζεται σε αυτόν και στα όπλα του. Νουκ σέφ με μπρετιν Ζία, δε νουκ βασόεθ με τα άρμετια τι το φουτσίσμε. Τα είδε τον Κύριο καθήμενο επί θρόνου υψηλού και επιρμένου. Ορ επά ζώτην, ούλουρ να φρόν ελάρτ. Και το κράσπεδο, λέει αυτού, γέμισε το ναό. Τσέπετ ρόμπωσε τί μπορούν τέμπουλεν. Βλέπει τώρα τον Ιησού μας Χριστό εδώ. Πρακετού σεφ ζώτην τον Ιησού Χριστό. Αυτό θα μας το εξηγήσει ο Ιωάννης. Πετών του να ασπιεγώ η Γιώνη. Και θα μας πει ότι εδώ ο Ισαΐας δει τον Ιησού μας Χριστό. Η τσίλη δω τον αθότ σε κοτού Ισαΐα και φτεπάρει Ιεζού Κρίστην. Ταύτα λέει είπε ο Ισαΐας ότι είδε την δόξαν αυτού και λάλησε περί αυτού για το Χριστό μας δηλαδή ο Ισαΐας. Κοτώ θα Ισαΐα σε και φτεπάρει Ιεζού Κρίστην δε όλοι προαυδίνε τι. Αυτό το περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης όταν είδε ότι δεν μετανοούν οι Ισραηλίτες. Κατά προσκρούαν τεκ ογγίληση παζιόνιτ κουρυπά Ισραηλίτε και νο πεντώεσαν. Στο ΙΒ κεφάλαιο, στο 12 δηλαδή κεφάλαιο και 40 εδάφιο το περιγράφει αυτό. Εθώ τεκ καπίτλοι 12 παραγράφει 20 η ογγίληση παζιόνιτ. Όταν λοιπόν βλέπει τον Κύριο, βλέπει πάνω από τον Κύριο να στέκονται σεραφείμ, λέει, και είχε το καθένα 6 πτέρυγες. Ουρεπάζω την φορτ, πά εδε σεραφείνετ τσικίσιν γιάστ κρά. Με τα δύο, λέει, εκάλυπτε το πρόσωπον αυτού. Με δύο πρεκράβετε τύρε μπουλώνειν φυτύρε νε τύρε. Με τας δύο εκάλυπτε, εκάλυπτε τα πόδια του, με τα δύο εκάλυπτε, λέει, τα πόδια του και με τα δύο πετούσε. Είχε 6 φτερά. Δε με δύο μπουλώνετε κάμπετε τι, δε με δύο τέτοιο φλιτωρώνετε, πρακίστε 4 κρά, 6 κρά πάλι.
Δεν τα έχουμε ξαναδεί τα Σεραφείμ. Μέχρι τώρα βλέπαμε μόνο Χερουβείμ. Δεν ήταν οι σύφνοι βέτον Κερουμπίνετ, κορσεκετούν να φλέτ προς Σεραφείμετ. Θεραπάτσε η σόφιν. Τα Χερουβείμ ήταν εκεί στην παντοτινή παρουσία του Θεού, αλλά και τα Σεραφείμ είναι εκεί. Κερουμπίνετ ήσουν πρανίνε παρεντής, τα προχέρεσαν το μαθέν, που ήταν δε Σεραφείμετ. Φαίνεται πως τα Σεραφείμ είναι οι λατρευτές του Θεού. Δούκετ σε Σεραφείμετ, ήταν ατό και αγωροέν παρεντήν. Και λένε συνέχεια το ένα προς το άλλο. Δε ηθόι νιερητήτρε, γεθνιά ηθόι νιερητήτρε. Άγιος, Άγιος, Άγιος. Ισέιντ, Ισέιντ, Ισέιντ. Άγιος δηλαδή ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Δε μεθέν Ισέιντ Άτι, Ισέιντ Πύρι, δε Ισέιντ Φρήμα Ισέιντ. Ο Κύριος των δυνάμεων πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού. Ζώτη η ουστρίβετ, έστ με λαβδίνε τι. Θέρτο, έστ πλέον με λαβδίνε τι. Τα όντα αυτά πετάνε συνέχεια. Και το Σεραφείμετ, πράφλου το ρόιν τζιθνιέ. Εκεί γύρω από τον Κύριό μας. Ατι ρεθ ζωτητών. Και είναι ταπεινά μπροστά στο Θεό. Δε γιάννε μενύρτε προούλου που πάρα πρέντης. Βλέπετε με τα δύο τους στερά σκεπάζουν το πρόσωπό τους. Σήκωσε σόβιμ σε με δύο τούρε που λέει τούρε. Και με τα δύο τα πόδια τους. Δε με δύο κράτε τούρε που λέει κέμπτε τούρε. Και φωνάζουν Άγιος, Άγιος, Άγιος. Δε θράσιν το καθέν ισέιντ, ισέιντ, ισέιντ. Βλέπει δηλαδή τη δόξα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Πρασόφιν λαβδί είναι ζωτή τον Ιησού Χριστού. Βλέπει τον Κύριό μας να είναι σε θρόνο. Σεύ ζωτήν τον το ίδιο φρόν. Καταλαβαίνετε τώρα τι άφησε ο Κύριος για να έρθει κάτω στη γη. Δε εκοπτώιν κατού σε τσφάρ λα ζώτη και τα βήκε τον ετόκ. Και να γεννηθεί σε μια φάτνη φτωχική. Τε βίδε τε λίντ να νιε γκράζτ, να νιε βέν τε βάρφερ, να νιε γκράζτ. Τα Σεραφείμ συνέχεια τον δοξάζουν. Σεραφείμ τζιθνιέ λαβδερόιν. Και μας λέει η Γραφή ότι οι παραστάτες της θύρας εσύστησαν εκ της φωνής του κράζοντος. Οι παραστάτες είναι τα δύο μάρμαρα που είναι δεξιά και αριστερά στην πόρτα, είναι μάρμαρο από πάνω μέχρι κάτω. Αυτά λέγανε οι παραστάτες. Δε στάλκατε πόρτες, ο τροντίτε με γαζέρια τι και μπορτίστε. Δρυσά τέμπουλοι που μπούσε με τύμ. Δε στάλκατε πόρτες, για δύο ανσόρετε πόρτες. Για να μην σύχνε με μερμέρ. Και από τη φωνή σιώτανε οι παραστάτες της πόρτας. Δεν γαζέρι φουτσίσαν προ αντρίδεσιν στάλκατε πόρτες. Φωνάζανε δηλαδή δυνατά τα Σεραφείμ. Δο μεθέν κάτς με φόρτς θύρνιν Σεραφείμετ. Και ο οίκος τώρα του Θεού, που είναι η παρουσία του Θεού, γέμισε λέει από καπνό. Δε τέμπουλοι ομπούς με τύμ. Και τότε ο Ισαΐας είπε το ουέ για τον εαυτό του. Ο Ρομπούς τέμπουλοι με τύμπτο θα σε έρθει πρανία προεντής. Δεν ατμομέντ, Ισαΐα θα προβέτενε τι ο ημίριον. Ο τάλας εγώ γιατί χάθηκα. Ο ημίριον ουν γιαν ηγούμπορ. Γιατί είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων. Σεψε για μια νιωρή με μπούζ τα παπάστρα, δε μπανέ να μέσα στα νιεπόπουλη με μπούζ τα παπάστρα. Δηλαδή, του ξέφευγαν και μερικές λέξεις του Ισαΐα που δεν ήταν καλές.
Dhe më thënë, në base iken disa fjali sa ijas të cilat nuk janë edhe të mira. Kam një aforotën së të komës të kodalus adërfuzmës, e sa në mës të tim mës të kaliteri e paftus. Nga njëherë, kur jemi me vlezrit ton, ndjejmë vetën se kur jemi më të mirë nga to. Gjeti vlepo me të elato matatus. Sepse shofim gabimet e tyre. Kjo Isaias e hi pi eksi ue gje to lao, gje tus alus. Dhe Isaia ka thënë gjasht her mirë, dhe më thënë, ka thënë gjasht mirime për të tjere. Alla moli steket e brosta s'ton Agjo Theo. Por në momentin që qëndrën për para të shenjtit përëndi, po të katalaveni pjësin aftos. Atëhere kupton për vetën e ti se ku shenjta i me të vërtet. Ki lei hatika. Dhe thot po, tani humba. Pale për Rosandro, po se vo hapika, pajik. Humba, i mirë ju se humba. Gjëti, e sarti kjo ti në poli e martëllos. Sepse e ndje u vetën e ti si shumë më katarë. E sarti kje o ti dhe pori në stati së afto të agjo perivalun. E ndje u se nuk qëndrën dot në atë ambient të shenjtë. Kjo go thimame πριν από περίπου 49 χρόνια, 50. Δε μου με κουητώχε προπάρα ρεθ 50 βιέτες. Βρέθηκα έτσι στην παρουσία του Κυρίου. Με κατ' μενύρου γένα δε ούνε πρανίνε ζώτητ. Δεν είδα εγώ κάποιο όραμα. Νου πάρς ντε δε γιμ. Αλλά όταν αισθάνομαι ότι είναι δίπλα ο Κύριος. Όπου ρεντίαι σε është Zoti pranë. Parolo për më ena pedhaki akako, apo një rëfto. Pavarësisht se ishta isha një fëmijë i thjesht dhe jo dinak. Otan bika së afti t'in agje parusia mesa. Por hyrë në atë pranin e shenjt. Thimame të zileks për vjikën në për të stoma mu. Në kujtohen fjalet që dolin nga goja ime. Kriste mu, si kore se me γιατί μάτρωπος αμαρτωλός. Δε θάσ, ο Κρίστ, με φάλ, σεψε για μυρί με κατάρ. Μα δεν είχα πονηριά, ακόμα ήμουν ένα μικρό παιδί. Νου κίσαν τον ελίξιν, βέτεν τίμε, σεψε είσαι αφαμή. Αδερφή μου, η παρουσία του Κυρίου είναι Αγία. Ορ βλέζερ δε μότρα πρανία, εζότητ αρχτεσέντ. Και δεν μπορεί να σταθεί η αμαρτία του μπροστά του. Dhe mëkati nuk qëndrën do të për para ti. Edo pera o Isaias, inë profetis, antropos të Theu. Dhe këtu Isaia është profet, njëri i përëndis. Ala inë kjaftos, anamesa sto lao të Theu. Por është edhe aji në mes të popullit përëndis. Ke inë kjaftos amartëllos. Dhe aji është mëkatarë. Και αμέσως καταλαβαίνει τη θέση του. Δε εκουπτών ποζιτσιόν είναι τι. Και λέει είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Δε θότ για μυρί με μπούστο πάπαστρα. Σε όλους μας έχουν ξεφύγει λέξεις που δεν έπρεπε. Γα ναι τε γίθ καν να καν ήκουρ φιάλ τε τσιλ γατ νουκ δούχε τη θόρη. Και κατοικόλει ανάμεσα σε ένα τέτοιο λαό που κι αυτός είναι ακάθαρτος. Dhe banoj në mes të një popullit të tiju, ku edhe aj popull pra i ka buzë të papastra. Ke ipe, si tote lej ena po të hiru, ena po të serafim. Dhe atëher njën nga serafinët. Petakse lej ke ishi στο χέρι του με μια λαβίδα, ένα άνθρακα πυρός, ένα κάρβνο δηλαδή. Φλουτουρέ δρέτ με εθότ, του κεμπάτρου νε δόρ νε ούρ ζιάρι. Το πήρε από το θυσιαστήριο, που ήταν έκαιγε, δηλαδή ήταν αναμένο το κάρβουνο. Και κεστε μάργα αλτάρι, δεν με θέν είστε τσιμιριντέζορ. Πέρασε με τη λαβίδα στο στόμα του Ισαΐα. Με κατ' κινήρ τ' ενδέζορ πρέκου γόε νε Ισαΐας. Και του λέει,
Ιδού τώρα ήγγισε τα χείλη σου και η ανομία σου εξηλήφθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστη. They thought, η ακιοπρέκου μπούζετε τούα, παουσία η ότι χίτσε δε με κάτι σλίε. Φωτιά, ε. Ζιά, ρε. Με κάρβουνο. Του έκαψε όλα αυτά τα οποία είχε μέσα του ο Ισαΐας. Με ζιά, αρπρά, και δόγι, τζι θα πέτσε κίστε μπρέντα τη Ισαΐα. Γι' αυτό λέει για μας ο Κύριος ότι θα μας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρί. Δεν προκαταριστώ τεκνέζω ότι σε τέτοιο παγζέ με φρήμενε σε δε με ζιάρι. Το Πνεύμα το Άγιο είναι φωτιά που καίει αυτές τις βρωμιές. Πρώμα εσέιτ εστ ζιάρ και κτο πισλίτσε. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που θα κατακαύσει το κακό από πάνω μας. Πρώμα εσέιτ εστ αγιώτσι δότο διέκ δε προσλόι το κέτσεν γανέ. Γιατί αλλιώς δεν μπορούμε εμείς να κλείσουμε το στόμα μας. Σε ψεπαντρίσσενε νοκ μούντεμι τα μπιούλε γκόιν τόν. Ο Απόστολος Ιάκωβος λέει ότι η γλώσσα του ανθρώπου είναι πυρ, ο κόσμος της αδικίας. Απόστολο Ιακώβ θότσε «Τζούχα ενεριούτ εχτ ζιάρ, δα εχτ νιμπότ παουσίε». Με αυτή λέει ευλογούμε το Θεό, λέμε δόξα, αλληλούια. Με ατέθωτ λαυδερό εμπρεντήν δε θέμη λαυδί, αλληλούια. Και μετά καταργιόμαστε ανθρώπους που τους έχει φτιάξει ο Θεός κατ' εικόνα και καθομοίωση. Δε πόμε ατέ μαλκό εμνιέρζη τε τσίλε τί κακριού εμπρεντήν σε πας γιασμαρίσε τί. Και λέει ο Ιάκωβος δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Δε Ιακώβη θότσε νοκτώτ μπέρξο. Η δύναμη που μας καθαρίζει, αδερφοί μου, είναι το Πνεύμα το Άγιο, είναι φωτιά που τα καίει αυτά. Φόρτσα πράτσε να απαστρών, βλέζερ δε μότρα, εχτ φρούμα σέν και εχτ ζιάρ. Τα Σεραφείμ λένε Άγιος, Άγιος, Άγιος. Σεραφίνετ θόιν η σέιντ, η σέιντ, η σέιντ. Πάσα η γη, όλη δηλαδή η γη, είναι γεμάτη από τη δόξα του Κυρίου. Εγγίθ τόκα, εστ εμπούσο με λαβδίν εζότετ. Κι όμως ο άνθρωπος δεν το βλέπει. Ορ γεριούνου και σεφ. Γι' αυτό θα πει στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Παύλος. Προκειτέ Απόστολοι Παύλ θωτεκ ρωμάκετ. Αναπολόγητος είσαι ο άνθρωπε. Υπάς φαϊσού αργή ο νερίθωτ. Γιατί λέει ότι είναι δυνατό να καταλάβεις για το Θεό είναι φανερό σε σένα. Σε ψε άτσα έχετε μούντς με τα κοπτός περιντήν, τα έχετε σφάτσαν. Επειδή τα αόρατα του Θεού, γιατί ο Θεός είναι αόρατος, δεν τον βλέπουμε. Σε ψεγέρατε παντούξ με το πρεντή, σε ψεπρεντή αυτή παντούξ με και σώθην. Είναι λέει φανερά από την κτήση. Ορ η αντεντούξ με γαβέτ κρυέσα. Βλέπουμε δηλαδή τον ουρανό, τα αστέρια. Ρα σώθην τσιέτ, σώθην ύετ. Και καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλος είναι ο Θεός που τα έφτιαξε αυτά. Δεν κάποιον κουπτώεμ σε σάι μάδες προεντία και η κρύο εκτό. Εδώ πέρα λέει ότι όλη η γη είναι γεμάτη από τη δόξα του Θεού. Και του θότ σε γύθτο καστε μπούσο με λαβδί είναι προεντής. Αν δει ο άνθρωπος τα ποτάμια, τα ζώα, τα φυτά. Να σε σεφ νηρίου λουμέντ, καύσετ, μπιμσίν. Ένα ντοκιματέρ μπορεί να δεις και να πεις πω από τι θαυμάσια έχει φτιάξει ο Θεός. Μια ντοκουμεντάρ μου το σώφες δε το θούας πω σα ατζέρατε με πουλούς με κάμπερ πρεντία. Βλέπεις δηλαδή τα ζώα, βλέπεις τα φυτά, βλέπεις όλα αυτά όπως τα φτιάξε ο Κύριος και είναι τέλεια.
shef se si janë kafshët, bimësia dhe të gjitha sa shef dhe më thënë dhe thua sa në mënyrë të përkryrë i ka bërë Perëndia. I dhoksa të Theu, dhe fenete otan kitakson me sastifisi. Pra, kur shofim në vetë krijesën, shofim me të vërtet lavdin e Zotit. Γι' αυτό τα Σεραφείμ λένε πάσα η γη είναι πλήρη τη δόξη σου. Për këtë arsye Σεραφείμ thonë se e tërë toka ishte mbushur me lavdin tënde. Εσύ το βλέπεις αυτό. Τι e shef këtë. Δοξάζεις τον Κύριο. E lavdërον Zotin. Ήταν παλιά ένας αδερφός ευλογημένος. Δικούρ ήρθε μια βλά η Μπεκούαρ. Ο οποίος ήθελε να σηκωθεί το πρωί πριν ξημερώσει να λατρεύσει τον Κύριο. Η τσίλη ζιώχε να μεντζέ πάρα σε πτήλ την τρίτα πρωταδρούαρ Ζώτην. Και μια φορά τον πήρε ο ύπνος και είχε ξημερώσει. Δε νιχέρ νουκι ντόλι τζούμι δε κυφτε ντάλ τρίτα. Και ακούει τα πουλάκια που κελαϊδούσανε. Δε ντζόι ζότζτ και τσιτσαρόνιν. Και λέει, αχ Κύριε, σήμερα τα πουλάκια σε δόξασαν πριν από μένα. Δε θα, αχ ο Ζωτ, σωτ ζωτς τε λαβδρούαν προπάρα με ιετ. Είχε ωραία συνήθεια αυτή ο αδερφός να σηκώνεται πριν ξημερώσει και να δώσει τη δόξα στον Κύριο. Εκεί είχε ένα ζακόν τον μπούκρα η βλά και τε ζιώχε προπάρα σε την τελτε τρίτα προ τη λαβδρούαρ Ζωτιν. Έβλεπε τη δόξα του Κυρίου πάνω στη γη αυτός ο άνθρωπος. Πρα ενιερή εσύφτε λαβδίνε ζώτε την πιτόκ. Και ήθελε να δώσει πρώτος τη δόξα σε αυτόν. Δεν τότε και πια έπτε η πάρη λαβδίνα τι. Εδώ τώρα ο Ισαΐας βλέπει να δοξάζουν τον Κύριο τα Σεραφείμ. Και του πρασέφ Ισαΐας Σεραφείμ του και λαβδερού αρζώτην. Να ξέρετε ότι μια μέρα θα πάρουμε εμείς αυτή τη θέση. Δε νιεντίτ βέντιν Ισαΐας δε θα μάρει ναι. Θα μας δώσει ο Κύριος χρυσές κιθάρες. Δε την αγιά πεζότη κιθάρετε άρτα. Και θα ψάλουμε ένα ύμνο στου αιώνα των αιώνων. Δε τότε ψάλει μια ύμν με σέπουιτε σέπιδετ. Εις τον αγαπήσαντα και λούσαντα ημάς από τον αμαρτιών ημών, εις αυτόν η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ατί και να παστρώει δεν αλλάουν γαμ κάτε τόνα, η τσιότ λαβδί να γιέτα γιέτα βετ. Αμήν. Εμείς δηλαδή θα δοξάζομαι στους αιώνας των αιώνων, θα πάρουμε αυτή τη θέση των Σεραφείμ. Πρα ναι, δε το λαυδερόιμ να ιέτε ιέτεδε, δε το τμάριμ βέντιν εκτύρε Σεραφείνεδε. Και θα το λατρεύουμε πάντοτε. Δε το τα αδωρόιμ τζιθμόν. Γιατί ωραία είναι αυτά τα οποία έφτιαξε πάνω στη γη και τα απολαμβάνουμε. Σε ψε τε μπούκουρα γιάν ατό τσε κρυόιμ πιτόκ τε τσίλατ ισιόιμ. Μας δίνει αγαθά να τρώμε, φρούτα. Να γεπ το μοίρα τα ουσχέμι με το φρούτακ. Αλλά αδερφοί μου αγαπητοί, εκεί στον ουρανό θα ψέλουμε ένα άλλο ύμνο. Ορ βλέσσε με ότρα τίνα τσιέλ, δότε ψάλι μια ύμ τίετρα. Αυτός ο ύμνος έχει σχέση ότι ο Κύριος μας έδωσε το γιο του για μας. Αι ύμ κάτε μπέι με ατέ και ζώτη να δαμπύρει με τι είπε ναι. Τόσο πολύ μας αγάπησε ο Θεός, ώστε έδωσε το γιο του το μονογενή. Κάτι σου να δέσει Περεντία, σαν και δαμπύρει με τι το δότε μλίντρον. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που έχει κάνει ποτέ ο Θεός σε όλα τα δημιουργήματά του. Κι όχι δωράτα με μάδε και καμπέρ Περεντία να τα τζίθα κρυέσατε τι. Γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν και άλλα δημιουργήματα. Δεν είναι μόνο ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο στον ουρανό. Δε σώθιμ σε κάθε κρυέσατε τίερα. Μου κάνεις βέτομ άτι μπύρι δε φρύμα σέντ με τσιέλ. Υπάρχουν οι αρχάγγελοι, οι άγγελοι,
Jan engjit, kryengjit. Εδώ πέρα βλέπουμε τα Σεραφείμ. Εδώ σοφούν Σεραφείνετ. Τα οποία έχουν τέσσερις πτέρυγες. Έξι πτέρυγες, συγγνώμη. Το τσίλετ καν γιάχτ κρά. Θα δούμε κι άλλα όντα που τα περιγράφει περισσότερες φορές ο Λόγος του Κυρίου, τα Χερουβίμ. Δεν το σοφείμ εδώ τα τίερα τσένια και προσχρούαν μετέ προ φιάλα προεντής Κερουβίνετ. Αυτά είναι πιο δύσκολα να τα καταλάβουμε τα όντα. Αυτό τσένι επρά τα τίρα και αν πάκμα τα βεστήρα από την κουπτουάρ. Είναι τέσσερα αυτά τα χερουβίμ. Ήταν κάτρα το χερουβίνετ. Και έχουν την ικανότητα να μεταφέρουν το Θεό. Τι να κάνουν στο Θεό? Μεταφέρουν το Θεό, λίγο επιβαίνουν επί των χερουβίμ. Είναι σαν άμαξα δηλαδή στο Θεό τα Σεραφείμ, τα χερουβίμ. Καν μοντεστήν και τα τρανσπορτώνουν παρεντήν, το μεθαίνουν. Και αυτά βρίσκονται πάντοτε εκεί που είναι το θυσιαστήριο. Δε ατό τζιθμόν τζέντεν ατί κουμόν σταλτάρι. Για να σκεπάζουν με τα φτερά τους το θυσιαστήριο. Και τον πουλούν με κρατητήρα αλτάριν. Μέσα δηλαδή στα Άγια των Αγίων που ήταν η παντοτινή παρουσία του Θεού στο ναό του Σολομώντα. Ναι, τα σέντα, σούμε τα σέντα, και είχε τζιθμόν πρανία ζώτητ με τέμπλο να Σολομώνη. Πάνω από το θυσιαστήριο που έμπαινε μέσα ο αιρέας, υπήρχαν τα χερουβίμ με τις πτέρυγες. Μπι αλτάριν που φούτε μπρέντα κρυοπρίφτην η Ερνεβίτ ήσουν κερουβίνε και μπολώσουν αλτάριν με κράτη τύρε. Τα χερουβίμ έχουν τέσσερις πτέρυγες. Κερουβίνε καν κάτρα κρά. Και αυτά είναι γεμάτα μάτια. Δε ατό ιάν πλέτ μεσύ. Ώστε από όποια πλευρά και να γυρίζουν να βλέπουν το Θεό. Në mënyrë që në çfarëdo lloj pozicioni që të jenë kthyer të shohin Perëndin. Και αυτά έχουν ένα πρόσωπο το οποίο είναι τέσσερα πρόσωπα. Δε ατό κανë një φυτύρ që kanë katër distancë, do të thënë katër fytyra në një. Αν δηλαδή το δεις έτσι από τη μία πλευρά, από τη δεξιά. Πρα νέσαι σεφ νέ νιέ άντο με θέμε το διάθεν. Έχει πρόσωπο ανθρώπου και αετού. Ανθρώπου και. Αετού. Α, κα νέ νιέ κράπρα νέ το διάθεν, κα φυτύρου νιερίου δε φυτύρου σιπόνιε. Και αν τα δεις από την άλλη πλευρά, έχει πρόσωπο λιονταριού και βοδιού. Δε ποτά σώεις γα ένα τίετερ, κα φυτύρου λιοάνι δε Δέμι. Αυτά τώρα είναι άλλα δημιουργήματα, δεν μοιάζουν με εμάς. Ατόιαν κρύεσα τετήρα, πράδε νουκ μοιάει με ναι. Μάλιστα είναι λίγο σαν να είναι τροχός μέσα σε τροχό και λάβουνε. Μονσίχτιαν σε ρόπα τα τσιλά την τριτσιόιν. Μια μέρα όμως αυτή τη θέση που λατρεύουν τον Κύριο θα την πάρουμε εμείς. Por një dit, atë pozicion të cilët adhurojnë Perëndin, do ta marrim ne atë pozicion. Θα ανοίξουν τα μάτια μας, θα βλέπουμε το Θεό. Do të hapen sytë tonë dhe do ta shohim Perëndin. Και θα ψέλνουμε αυτόν τον ωραίο ύμνο σε αυτόν που μας αγάπησε και μας αγόρασε. Δε do të këndojmë, do të ψάλλim atë ύμνο të bukur, ati që na δέχει δε να μπλέω. Εδώ τώρα τα Σεραφείμ καθαρίζουν με το κάρβουνο αυτό από το θυσιαστήριο το στόμα του προφήτη. Και του πρα Σεραφείνετ παστρώειν με τσιμύρ τεντέζερ γόινε προφέτητ. Πόσες φορές και εμείς στη ζωή μας έχουμε πει ωραία πράγματα του Θεού. Αχέρα δεν είναι, ήταν το γέρατε μοίρα το Παρεντής. Και μετά μόλις μας δείξει ο Θεός τι είμαστε, ντρεπόμαστε. Δεν το νιώθουμε. Σαν
apo të na tregoj për ndije se kush jemi ne, turprohemi. Limit të sikore se nëse. Dhe themi, o Zotë na falë. Kje dho Isaia se të njërëti. Edhe këto Isaia kështu në gjithë. Kje rkete në serafim me në karbëme që të katharizit të stokë. Dhe vjen një serafim me një qëmyrë të ndezur dhe pastron gojen. Kje akuj të ora mija fornio Isaias. Dhe dëgjën të një Isaia një zërë. Pjus të paj jamas? Kuk do të shkoj për ne? Kje të të lirë Isaias i dhu e go apostilon. Dhe atëherë thot, ja ku jam dërgohë. A thelis nëse apostilio Kyrios? Nëse donë që të dërgoj Zoti, prepi prota në su katharis të stoma, e? Duhet së pari të pastroj gojen. Ke tu te boris në pysë të logu të Thilu? Dhe kur të ketë pastruar gojen, atëherë mund të thua fjallin. E anë të stoma su vjenë broni kësë leksis, dhe përë në pysë të logu të Thilu? Në qëfë se nga gojen, e jote dalit fjallë të pista, nuk e thua do të fjallë në përëndis. Dhe kiri nëse katharisi protalius, dhe në ishë kam jaksi aftë për të pisë. Zoti për para do të pastroj gojen, ndryshe nuk ka asë një vlerë fjallë që thua. Ke liu Isaia stora oriste, a pes t'i lemme, një thë katharu stoma. Atëherë pra pasi pastrua, është në gjendje të thotë, ja ku jam dërgohë. Kjo kiri stora të lejti në paj në pi. Dhe atëherë i thotë Zoti se qëfar të shkoj të thotë? Tha paske të pisë prës të laututu? Do të shkosh të i thuash këti populli? Me t'in akoi thë akusete ke dhe thë enojisete. Me veshët të tuaj do të dëgjoni, por nuk do të kuptoni. Vlepo des, thë dhite, ke dhe katalani. Duke parë, do të shifni, por nuk do të kuptoni se qëfar shifni. Afto tha gjeni, gjati e pahimthi ke lejt kardja të laututu? Dhe kjo do të ndodhë, sepse zemra juaj u frimi. Ke me të fjalli varja akusëm, dhe në kuhën e kalan. Dhe veshët tuaj u rënduan, pra nuk dëgjoni mirë. Lene usë antropus të logo të të thëmë që dhenit e varis, po t'i lenë efti. Pra ju thua njerëzve të fjallin e përëndis dhe ju duket e rëndë. Po, qëfar thotë ky? Kjo kirios më somos epimeni që lej eklisan të matje tës gja na mi vlepune me tës ofthalmus që akusësi me të aftja që nëjësun me të gardje që epistrepsun që therapishtunë. Dhe fjala përëndisë nga thotë se umbyllë zemra e tyre dhe sytë e tyre që të mos dëgjojnë, të mos kuptojnë me veshët e tyre dhe të mos kuptojnë Zotin. Tus këtë të ladhiu djavolo shta matje që dhe mboru në dhune tora të Theo. Pra u umbyllë djali sytë që të mos mundëm të shohim përëndinë. Tora u Isaias από εδώ και πέρα θα μιλάει διαφορετικά. Δε τα νέα τούτια η Ισαΐα δεν το φυλάς να είναι μηνύρ θέτρα. Θα πει μεγάλες προφητείες για έθνη, για το Χριστό μας. Δε το θω προφετσίτα με δάια, προ κόμπετ, προ κρίστην τόν. Θα προφητεύσει για την Εκκλησία. Δε το προφετιζόει προ κίσεν. Αλλά πριν γίνει αυτό, περνάει από το θυσιαστήριο και καθαρίζεται. Por përpara se të bëje profecitë të tilla, kalon nga altari për të pastruar goja e tij. Και το αποτέλεσμα είναι να τον αποστείλει ο Θεός. Dhe rezultati është se e dërgon Perëndia. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Λαυδί εμέ τε Ζωτή τόν. Ποιος θέλει τώρα να υπηρετήσει τον Κύριο. Προ ακούς τον τανί τη Σερβέη Ζώτη. Πρέπει να τα ξέρει αυτά τα πράγματα.
Duhet që ti di këto gjëra. Na lehtë kollaj në efkullo. Që të themi shumë gjëra njërzve të është kollaj. Alla otën së të koma së të brosa së të gjirjo i në disko ljore. Por kur të qëndrojmë për para Zotit, ajo është një orë vështirë. E anë dhe një mas të kari. Në që se nuk jemi të pastër. Gjati o Theos adërfimi në Agios. Sepse përëndia është i shenjtë. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και από εδώ και πέρα ο Ισαΐας τώρα θα κάνει άλλες σπουδαίες και πολλές προφητείες. Δε τανί ετού και η Ισαΐα του τυπέει προφητείτε τα μεδάια δε τα ρεντεσίσουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εφαλεντερό εμζότην. Και να τον δοξάζουμε κι εμείς. Όπως γι' αυτό λέει η Γραφή, να γίνει το θέλημά σου όπως τον ουρανό, έτσι και στη γη, είπε στο Πατέρι μόνο. Δε σίγουρος εθότ σκρίμι, ο μπαθ βολέτη ήτ σύνε τσίλα αυτό δεν ετώ, σε τσιθότ τεκ λούτια σεμβολόρα. Δηλαδή, λατρευτές του Θεού στον ουρανό τον δοξάζουν και τον ευχαριστούν για όσα έχει φτιάξει. Δε με θέν ατό τσε αδωρόιν προεντίν νε τσίλ, ελαδωρόιν δε φαλεντερόιν προ ατό τσε κακριούαρ δε τσε καβέρ. Ακόμα και τα σεραφή, τα οποία αυτά δεν κατοικούν πάνω στη γη. Ακόμα δε σεραφή είναι το τσίλετ μου πάνω εν μητώ. Αλλά δοξάζουν το Θεό για τη φροντίδα που έκανε για τον άνθρωπο πάνω στη γη. Ορ ελαυδερόν προεντίν, ορ ιντερέσιν και τρεγόν προνιριζήμ εν μητώ. Γι' αυτό λένε πάσα η γη πλήρη στις δόξεις σου. Për këtë arsye thojnë e tërë toka e mbushur me lavdin tënde. Afti thani i dhikja mas thesi së të seona së të neonën. Dhe ajë do tjetë vendi jonë në jetë të jetëve. O Kyrios dhe mas aksiosi në aftasun e ki. Zotë të na denjësoj që të shkojmë atje. Amin. Se dho, inë, borin a inë ki arkangjeli, Όχι. Και δεύτερον, γιατί καλύπτουν το πρόσωπό τους με τα δύο... Είναι άλλα όντα. Οι άγγελοι δεν έχουν φτερά. Για να τετήρα τσένιε, σεψε έντζεκ νουκαν κρά. Όπου παρουσιάζονται άγγελοι, βλέπουμε να είναι άνδρες με ημάτια λευκά. Οι αρχάγγελοι, και αυτοί αρχάγγελος είναι ο Μιχαήλ. Κρέντζελ έχει Μιχαήλ, προσέμβο. Δεν βλέπουμε, επειδή λέει ότι επέτασε ο Μιχαήλ και ήρθε, λένε ότι έχει ο Αρχάγγελος φτερά. Το λέει στο Δανίλ αυτό. Κάτσε, θότε Δανίλ σε με μια φλουτορή Μιχαήλ έρδι, θέλει σε κακρά. Δεν λέει όμως ότι έχει φτερά, απλά τον βλέπει να πετάει και να έρχεται προς αυτόν, ναι. Εσύ φλωτορών δεν δίνει ντρετή, πόρνο και σε αυτό και έτκρα. Φανταστείτε έναν άνθρωπο να περνάει στο έτσι και να προχωράει, κάπως έτσι. Φανταστείτε είναι νιερή και το έτσι να άγερ δεν προπαρώει, δούμε, θα είναι προπάκρα. Τα χερουβίμ και τα σεραφίμ είναι άλλα όντα. Κορσε χερουβίνε δε σεραφίνε γιαν τσένια τα τιέρα. Δεν τα λέει αγγέλους, τα λέει ζώα. Νουκ οι τσούαν σι έντζοι, πορ οι τσούαν καφ. Γιατί δεν έχουν τη μορφή την ανθρώπινη. Πρασίσε νουκ καν παρατσίτε νιερζόρε. Εμείς έχουμε τη μορφή του Θεού τώρα. Ναι και μη παρατσίτεν επαρεντίστανε. Επίσης, υπάρχουν και άλλα όντα στον ουρανό. Διθαστού κάθε τσένια τα τύρα του τσίλ. Μας λέει η Γραφή ότι η ή της αυγής λέει έψαλαν. Να θότσε μπιτ εαγίμι ψάλνιν. Δεν ξέρουμε τι ήταν η αυγή. Αλλά σε τσίφιν το μπιτ μεντζέσιπ νου και δίμ. Εμείς
σήμερα λέμε αυγή το ξημέρωμα. Ναι, σωτ, με γέσουνε θέμη κουτ' αλτρίτα, δεν με φαίνει. Ο διάβολος ήταν γιος της αυγής. Διάλε είστε μπι η αγίμιτ. Μπίρ η αγίμιτ. Δεν τα ξέρουμε όλα. Πρανούκι ντύμτζε θα. Μετά θα δούμε στην Αποκάλυψη κάποια άλλα όντα που τα λέει 7 βροντές. Παστάει τα εξβολές ασόφιν της ατσένια τα τυρά και τσούχεν μπομπολίμα. Αλλά του λέει μη γράψεις αυτά που λένε οι 7 βροντές. Or η θότ μοσιστούαια τα τσεθόν μπομπολίμα. Υπάρχουν λοιπόν πολλά όντα στον ουρανό τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Πρακάσουν τσένι με τσίλ, τα τσίλα δεν γνιώθουν. Εμείς γνωρίζουμε συγκεκριμένα πράγματα που μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Δεν τα ξέρουμε όλα. Ναι, σώφιν δε νιώθιν βέτον το τζέρα και να σούαν φιάλα προεντήσεις. Δε νόπιν δίνει τα τζέχα πράγματα. Είναι όμως, αλλά αυτά είναι ζώα, δεν τα αναφέρει σαν αγγέλους. Τα αναφέρει ζώα, παντού η Γραφή τα αναφέρει ζώα. Προκτώ, νοκιάν σικουρέντζετ, or ήταν η γη της κρίμη, κοντά και φλετπορτώ, η τσιουάν σικάφ. Τι καλύπτουν το πρόσωπό τους οι Σεραφείν. Ταπεινά μπροστά στο Θεό. Πορτοπορούλου προ πάρα προεντής. Δεν το ξέρουμε. Νοκ εδίμε γιατ. Βλέπουμε όμως ότι και το πρόσωπο και τα πόδια τα καλύπτουν. Or εσόφιμ συμβολιόν εδε φτύρουν εδε κέντ. Είναι τόσο ταπεινά, δεν βλέπουν το Θεό, δηλαδή σκεπάζουν το πρόσωπό τους, έτσι το λέει η Γραφή, τι να πούμε, όπως το λέει το κατάμε. Για κάτσετε προρούλους, σαν και μπολόν, φυτούρα δεν κάνετε τύριο πράγμα. Σε προεθώ τη φιαλά πρεντής, μου δίνει με τέπρα. Ενώ τα χερουβίμ βλέπουμε ότι είναι παντού γύρω γύρω είναι γεμάτο μάτια. Σε κερουβίνα τη σώθιμ σε κοντό, εάν τα κανσί. Θα τα διαβάσετε τα χερουβίμ στο πρώτο και στο δέκατο κεφάλαιο του Εζεκίλ. Ο κερουβίνα μου τη λεζόνει τα καπίτουλοι πάρ, δε τα καπίτουλοι διέτ ή Εζεκίλ. Αλλά τα χερουβίμ τα βλέπουμε πολλές φορές μέσα, τα βλέπουμε και στην Αποκάλυψη. Κερουβίνα τη σώθιμ τι σαν έρνε φιάλαινε πριν της, η σώθιμ δεν τα εξβουλέσα. Και είπαμε ότι έχουν 4 πρόσωπα τα χερουβίμ. Δε σώφιν κερουβίνε και καν 4 φυτούρα. Το καθένα δηλαδή έχει πρόσωπο λιονταριού. Γίστε τσίλι πρέτουρε πρακά φυτούρ λοάνι. Πρόσωπο βοδιού. Φυτούρ δέμι. Πρόσωπο ανθρώπου δεν είναι αποβίτηση με τα θέματα και πρόσωπο αετού. Δε φυτήρου σιπόνια. Θα το διαβάσετε αυτό στο 5ο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη. Θέμουν τα λετζόνιτε καπίτουλοι πες τις βουλές σας. Και αυτά συμβολίζουν τους 4 Ευαγγελιστές. Δε εκτός συμβολιζόν κάτρον γιλτάρτ. Ο Ματθαίος είναι που μας δείχνει τον Χριστό ότι είναι ο Λέων από τη φυλή του Ιούδα. Ματθαίου αυτε και να τραγούν στην Σιλουάν εγκαθείς Ιούδες. Ο Πέτρος φανερώνει τον Χριστό σαν δούλο, σαν μοσχάρι δηλαδή που υπηρετεί. Ποιος? Ο Μάρκος. Ο Μάρκος. Πώς το φανερώνει ο Μάρκος? Σαν μοσχάρι, σαν βόδι. Α. Μάρκο παρατσέτ κρίχτην σι βίτς, σι ντεμ. Ο δούλος δηλαδή που μας υπηρετεί. Ρα και το θότ αχτ σαρτόρ και να σαρμπέρ. Ο Λουκάς παρουσιάζει την ανθρώπινη φύση του Θεού, γι' αυτό είναι το πρόσωπο του ανθρώπου. Λούκα παρατσέτ Ιεσού κρίχτην συνειρή. Και ο Ιωάννης μας παρουσιάζει σαν αετός, που είναι δηλαδή δείχνει τον Χριστό σαν Θεό.
ose djoni e paraqet Krishtin si shqiponjë, domethënë e paraqet si shqiponjë për Perëndin. Tore i parku një kjalla o, dhe dhe të kseru mola. Ka dhe qenjët të tjera të cilat nuk i dim dhe nuk i kuptojnë të gjitha. Mas lej padës oti sa afton lej petakte sa në eksusijës ke dinamis. Por në thotë se këto nga, në këto qendje në nështrohen pushtete dhe fuqi. Me kërë e ki kseru me, dhe të kseru mola të i polipa. Deri në ka që kuptojnë, s'kuptojnë të tjerat. A tha pa me së më rano, tha të zdu me aftë të avon dhe atërfe? Dhe bja. Pa tjetër, thot. Ala tha ine, prosekte, na dhiti ti një kona tora së në rano. Dhe shifni... A tha pa me... Ta një të shifni pak të figuracion që dhe tjetë atje në qijel. A tha pa me së në apokalipsi të Ioani, po të shkojmë tek zbulesa. Θα δούμε που περιγράφει το θρόνο του Κυρίου, ποιοι είναι μέσα στο θρόνο, ποιοι είναι κύκλο του θρόνου και ακόμα πιο έξω. Θα το δείτε αυτό στο πέμπτο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη. Do të shohim fronin, kush është tek froni, kush është rreth fronit të Perëndis, dhe do ta shohim te kapitulli 5 të zbulesës. Mallon, ato tha të dhunë sto tetërto, oks sto pemto, sto tetërto kefalio. Në kapitullin e 4 janë 5. Na dite sto edafio 3, na dite to Kyrio mes to thronu, ja djevaste ato 3. Dhe lexojmë tek paragrafi 3. Vetëm 300 besar. Dhe ai që ishte ulur nga pamja i ngjante një guri diaspri dhe sardi. Dhe rreth fronit ishte një ylber që i ngjante smeraldit. Dhe rreth e qark fronit ishin 24 frone dhe mbi frone pas ndenjën 24 plejt të veshur me 5 bardha dhe mbi kryet e tyre kishte kurora. Εδώ τα περιγράφει να είναι, βλέπουμε μέσα στο θρόνο να είναι ο Κύριος και κύκλο τώρα του θρόνου να είναι οι 24 πρεσβύτεροι, η αντιπροσωπεία της Εκκλησίας και του Ισραήλ. Το σώφιμ και με φρόν πρα είστε ζώτη, δε ραθετσάκ φρόνι τη συνίστε κάτρο πλέτστ, τε τσίλετ ιάν προφατσούεσιτ, e kishës dhe të Izraelit. E ta zoa tha ine pali mesa sto throno, tha ine dhe opos ine sto thysiastiri, ta tesera afta zoa tha ine eki afta, mes sto throno. Dhe në fron shofim edhe 4 qenje të gjalla. Και εδώ τα περιγράφει ότι είναι γεμάτα μάτια, λέει, dhe i përshkruan të duke thënë si janë plët me sy. Και αυτά λένε το ίδιο πράγμα και τα Σεραφείμ και τα Χερουβείμ. Άγιος, 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 Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Ον και ο Ιν και ο Ερχόμενος. Σε ποιο εδάφιο το έχει αυτό? Στο 8. Δε θέλετε παραγράφη 8. Κάτε τσένε τε γιάλα κίσιν σε τσίλα αγκα γιάχτ πρα προτσάρκ. Dhe për brenda ishin plët sy dhe nuk pushojnë kur as dit as nat duke thënë i shenjt, i shenjt, i shenjt është Zoti, Perëndi i plët fuqishmi që ishte, që është dhe që do të vijë. E anë të pamë tora sto 11 edhafio të 5 kefaleu? Anë po të shkojmë të kapitulli 5 në paragrafin e 11. Θα δούμε ότι πιο έξω τώρα από τους πρεσβυτέρους την αντιπροσωπεία της Εκκλησίας είναι οι άγγελοι. Dhe të shohim se pak më larg 24 pleqvet që janë përfaqësuesit e kishës, dhe të shohim engjët. Djavase të 11 që të 12 edhafio në dhite oti i angeli tore në ligo pjo ekso apo tin, apo tës presbiterus.
dhe të lexojmë 11-ën dhe 12-ën për të parë se si engjëjt janë pak më jashtë se sa pleqt. Pra kapitulli 5 të zbulesa rreshti 11 dhe 12. Pastaj pash dhe dëgjova zërin e shumë engjëjve për qark pronit, qenive të gjalla dhe plejve, dhe numri tyre ishte 10 mira, 10 mirash dhe mira mirash, që thoshin me zëtë madh, i dej një shqenjë që u therë, të marë fuqin dhe pasurin, dhe diturin dhe forcen, dhe nderin dhe lavdin dhe bekimin. Amin. Vlepete me ta përmën dhe të thesi i angeli pjo ekso. Signoj me dërfa, Doni, të kapitulli 5, djetër dhe një më djetër, nuk lecëve vetoni. Στο πέμπτο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη. 11, 12, Πασχαλ. Το 11 και το 12. Θα δούμε ότι κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων ήταν οι άγγελοι. Πιο έξω δηλαδή ακόμα. Πρα, δε το σώφιμ τεκ 11, σε περτσάρκ φρόνιτ, ήσουν έγγελοι, δε μαθαίν πακ με λάρκ σε σα πλέτσιτ. Δηλαδή στον ουρανό θα υπάρχει τάξη εκεί. Και το θότ σε με τσιέλ το τκέτ ρέγου. Τα ζώα τα βλέπουμε να εξακολουθούν να είναι μέσα στο θρόνο στην παντοτινή παρουσία του Θεού. Τα σεραφείμ και τα χερουβείμ. Και το καύσιτ ως εκ το τσένιετ και το ιέν μπρέντα νεφρόνιν επορεντής να ιέτ το ιέτεβετ. Χερουβείνε τα σεραφείμ. Ενώ μετά παίρνουν τη θέση γύρω-γύρω η αντιπροσωπεία της Εκκλησίας και του Ισραήλ. Παστά έρθε τσάρκ φρόνιτ μόρεν βέντιν νίστε κάτρ πλέτς και αν προφασίωσε είτε εκείσες δε Ισραήλ. Και οι άγγελοι είναι ακόμα πιο έξω. Δε έγγελοι είναι ακόμα με γιάστ. Είναι άλλα όντα αυτά. Γιάν τσένια τα τίερα ατό. Έτσι. Një vlla profetizoi në kish për një vlla tjetër që nuk ishte në momenti që u bë profecia. Që mund të thoni? Adelfa Doni, enas adelfos të në eklisia profitevse ja kapjën alën adelfo pu dhe nita në mesa të në eklisia. Ti mërëm në apu me jafto? Τι να σας πω, μπορεί να γίνει αυτό αν είναι ένας προφήτης δυνατός. Προφητεύει, κύριε, θα πας να πεις στον τάδε αυτό. Θα δούμε, έτσι έλεγε στους προφήτες ο Κύριος. Ναι. Και ο Ντόλ, τεξά προφέτ, τεξίλετ καν προφετσί, μουν προφετιζέλ προτικέν και μου κέρστη πρανίσιν. Si kurse shumë të si i përdor përëndia profetet, duke u thënë se shko thuaj kështu filani. Αυτό όμως το βλέπουμε περισσότερο στην Παλαιά Διαθήκη. Por këtë me të epre shofim të këdjata e vjetër. Στην Καινή Διαθήκη λέει όταν γίνεται η προφητεία πρέπει να γίνεται στην Εκκλησία. Ose në Διάτα Λερέ thot se kur të bëhet προφητεία do të bëhet në kishë. Λέει ο ένας μετά τον άλλο να προφητεύουνε. Δε θότ σε νέρι παστία τρετέ προφητιζόιν. Για να μαθαίνουν όλοι και όλοι να παρηγοριούνται. Και το μεσόιν τα τζίθ δε τα τζίθ τον μουσλόγεν. Που σημαίνει ότι είναι για τους παρόντες περισσότερο αυτό. Που και το θότ σε μετέ προέχτ προατώ και αν πρανίσιν. Δηλαδή στην εκκλησία μιλάει το Πνεύμα το Άγιο με τα χαρίσματα για τους παρόντες. Τώρα μπορεί να γίνει και μια προφητεία για κάποιον που δεν είναι, αλλά και να πει να πας να το μεταφέρεις αυτό. Por, si do që tjetë mund të bëhet profecia dhe përdiken që nuk është i pranishëm dhe të thot pastaj se të shkoni të thoni filanit këtë mesaj. Paradhi Moskari, lej së njeremi, thë pas në pisë të baruha, fëtë që to.
Për shembull i thot Nehemias, shpothuaj Barukut këtë dhe këtë. Τέλος πάντων, καλό πάντως είναι να είναι μέσα το πρόσωπο για να το ακούει και να ακούει εκείνο τη φωνή του Θεού. Σε τέτοια τιέτα μοίρα έχει και προσώνει τιέτα η πραγνήσιν και ξέρουν οι προελίσεις. Γιατί όταν τους το μεταδίδουμε, πολλές φορές δεν το μεταδίδουμε ακριβώς. Sepse kur e dëgjën nga të tjerët, e transmitohet pak ndryshe nga ashtu si kur se u tha profecia. Pra edhe mund bëhet me pak fjallë të një. Do me thënë me atë që lexojmë tutje fjallë e Zotit, Pascal, të kapitulli 7, edhe ata që do shpëtohen, në periudhën 7 vjeçare, do më thënë është shtëngimin e madhë edhe ata në përmjet gjakut të Krishtit do shpëtojnë. Te kapitulli 7, reshti i 14. Roba të tyre i kanë zbardhën me gjakun e Krishtit. E tenë. Si në nëmi. Adërfea Doni, na, to të pys, Adërfea Doni, së 14 po lej, oti αυτοί που σωθήκανε το 14 στο 7 της Αποκάλυψης, που λέει καθαρίσανε τα αιματιά τους με το αίμα του αμνού. Ναι. Πώς το εξηγείς αυτό? Όπως το λέει, το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από πάση αμαρτίας. Α, και στην 7 ετία δηλαδή του Αντικρίστου. Προσέχτε τώρα. Το είπαμε και στην εκπομπή που έκανα, μου έγινε κάποιος, μου έκανε μια ερώτηση που έκανα εδώ στα σημεία των Εσχάτων ημερών πριν από 2 Σάββατα. Προπαραδείτε στούνες που πάω και πήγε, θότ, με εμισιόλην σε μπανράδιε, προς εσύ η Λάν με τζάκουνε τσέντζε, δε με θέλουν να κόνε 7 βιετσάρετ ρόμπατε τύρε, δε με θέλουν το τσέσφετουάν. Το αίμα του Χριστού έπληγε και τους Ισραηλίτες και εμάς και την ευτέτεια του Αντιχριστού. Πες το άλλη μία, σου παρακαλώ. Το αίμα του Χριστού, λέω, που χύθηκε, είχε αναδρομική ισχύ. Έπληνε και τους Ισραηλίτες και τους ανθρώπους σε εμάς την εποχή μας, αλλά και την ημέρα, τις ημέρες του Αντιχριστού. Ραγιάκου η Κρίστιτ, κοροδέρ τζάκου η Κρίστιτ, ο δέρ, πορ τε τζίθ νιερζίμιν, δεμαθέν, τσε πορ πάρα, εδεν δίδεται τε σώσμε, εδεν κόβεται άρσμε, δεμαθέν, τε φταδιατσάριτ. Παραδείγματος χάρη οι Εβραίοι. Προσέμπολ, Εβραίτ. Θα σωθούν τη μεγάλη θλίψη. Δε σπετώεν γάστρεν γυμήμα. Τι λέει στον προφήτη Ζαχαρία? Σπαρθώτε προφήτη Ζαχαρία. Θα επιβλέψουν σε μένα τον οποίον εξεκέντησαν. Δω το σώφιν, δω το με σώφιν προαμεσίτε τύρε, μούα και με τε ισπούαν. Άρα οι Εβραίοι πού θα κοιτάξουν, στο σταυρωμένο. Προα Εβραίοι δω το σώφιν τεκ η κριζούαρε. Μετά όλες οι ψυχές που βλέπουμε στην Αποκάλυψη λίγο πριν στο... Αν θα πάτε στο 6ο κεφάλαιο από το 9 μέχρι το 12. Pastaj të gjithë shpirtrat e tjerë, po të shkojmë tek kapitulli 6 tek zbulesa, pra nga 9 deri tek 12. Αυτές οι ψυχές είναι κάτω θυσιαστήριο. Këto shpirtra janë nën altar. Αφού είναι κάτω το θυσιαστήριο, δεν είναι πλημμένοι, αφού είναι κάτω το θυσιαστήριο του Χριστού. Ατό και αν πως τα αλτάρι, νο και αν τε λάρ με τζάπον Κρίστιτ, πρα είναι έναν αλτάρι τε Κρίστιτ. Είναι κάτω το σταυρό του Χριστού, αυτοί δεν θα σώζονται. Με τι σώζονται? Δε το πρα, με αν τε τζάπον τε Κρίστιτ σκοτώνε. Πασκάλ, κτάιαν, δε κτάιαν βράρ να περίοδο να αντικρίστιτ. Και αυτοί έχουν σφακτεί στην 7 ετία. Βέβαια. Oh.
Αυτοί δεν έχουν πάρει το σώμα. Εδώ η αρπαγή έχει γίνει. Αυτοί δεν έχουν λάβει το άφθαρτο σώμα ακόμα. Είναι σαν ψυχή. Τρούπι είναι προϊέτσιον, σεψε νοκ ιαν μάρμε ρεμβίμι να κύσες. Δε μαθανά, είσαι μπέρ ρεμβίμι προ πάρα κτύρε και φδίτσαν. Αμήν. Αδερφέ, δηλαδή μέχρι πότε ισχύει το αίμα του Χριστού. Εντάξει, από την αρχή μέχρι πού, μέχρι πότε. Το αίμα του Χριστού ισχύει από τον Άβελ που έκανε τη θυσία δια της πίστεως του αμνού μέχρι που θα έρθει ο Κύριος για να εδρύσει τη χιλιετή του βασιλεία. Μέχρι το τέλος της 7 ετίας. Ναι. Very beautiful. Μετά δεν ισχύει. Μετά δεν ισχύει. Δεν μας λέει η Γραφή τι θα γίνει μετά. Δεν ξέρουμε. Αμήν. Προκθέει, Πασχαλή. Διότι τόνι προσάκω κα φόρτ γιάκοι κρίφτη το μαθαν και φουξιονάν. Δεν θέλω Αντώνη, γκα αμπέλη δέρι να φούν τε 7 βιετσάρι πρα και να δίνει βεντός 1.000 βιετσάρι παστά Ιεσού Κρίστη. Για τζιθ πρα και γκα αμπέλη δέρι να φούν τε 7 βιετσάρι σπετώθεν νιέρζιτ να τε γιάκοι κρίφτη. Θέλετε να ξαναπούμε τα εδάφια, τα έχουμε ξαναπεί. Όχι, αλλά θέμα, όχι. Ε, Τόνι, όχι. Όχι, όχι. Προσέχτε, προσέχτε να δείτε γιατί γίνεται ένα λάθος. Επειδή λέει ότι αυτοί οι οποίοι έλαβαν μέρος είναι αυτοί οι οποίοι δεν προσκύνησαν το θηρίο, θα το δείτε αυτό στο 20 κεφάλαιο στην Αποκάλυψη. Πάμε να το δείτε. Δείτε που μπερδεύονται πολύ. Και μας μπέρδε καμπίν, δεν μας εγκατρώγεμι, δεν το σώφιμ σε τε καπίτλου ιζέ της Μπουλέσης, ιαν ατό και ουβράνε στα διετσάρια αντικρίστητ, και νουκ μόριν πιες να ρεμπίμιν εκεί είσαι σπρά. Διαβάστε από το 20 κεφάλαιο το 4 και το 5 δάφιο. Λετζέν δε καπίτουλ νιζέτ κάτρεσιν δε πέσεν. Δε πασφρόνε δε ατά ούλον πιτώ, δε ατούρε Ιουδά που στέτσε τον Γιουκόιν, δε πας πίτρα τε ατούρε και είχε πρέερ κόκατ προτεσμήνε Ιεζούσιν, δε προφιάνε περντής, δε το τσίλετ νούκ εκείσιν αδωρού αρμπίσιν, δε ας φιγούρνε σάι, δε ας νούκ εκείσιν μάρ ντάμκον μη βάλιν ατούρε δε νοντούαρ τε ατούρε. Κτά, οκθούεν γιέτ, εμπρετερούαν με Κρίστιν πριν ημι διέτ. Πόρτο δέκουρε τετίερ, νούχου χθούεν γιέτ, δέρσα τον μπούσι σε νύμι διέτ. Και ο έστ, για λεπάρ. Προσέχτε τώρα, επειδή εδώ δεν αναφέρει το αίμα καθόλου. Ανήκου ιδέσκ του σε γκάτσεκ του νούκ φλετ προτζάκου με κρίφτη τα σπα. Αναφέρει μόνο όσοι δεν έβαλαν το χάραγμα του αντίχριστου και δεν προσκύνησαν την εικόνα του. Por thot, por ato, por thot, dhe më thënë flet, por ato që nuk adhuruan bishin dhe nuk vun damkën. Αυτό είναι προϋπόθεση. Ποιο është κούστη. Δηλαδή, εάν έχεις βάλει το χάραγμα, δεν μπορείς να μετανοήσεις πια, τέλειωσες. Δε με θένε, që ose dikush ka dhen damkën, nuk mund pendohet me, ka mbaruar çështja e tij. Εάν προσκυνείς την εικόνα του Αντίχριστου, δεν μπορείς πια να ξαναμετανοήσεις, τέλειωσες. Në që ose adhuron figurën Αντικρίστιτ, nuk pendohet dhe të me pastaj, mbaroj. Αλλά θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα αντισταθούν. Por, pra, këtu κουπτώνε se do të ketë njërës të cilët do të ακομπεστώνε. Παραδείγματος χάρη, τώρα που ήταν ο κορονοϊός. Për shembull, tani që ishte koronavirusi. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν αντιρρησίες συνείδησης. Λένε, εμείς δεν εμβολιαζόμαστε. Και ήρθαν ιερές τα τσίλια που πρανούαν και τα βαξινώσουν. Και πέθαναν. Δεν βδίτσαν να κοροναβιρούσε. Δεν πέθαναν γιατί, επειδή δηλαδή πέθαναν αυτοί, πέθαναν γιατί το έκαναν, πήγαν κόντρα στο σύστημα. Do më thënë, ato vdicin, vdicin sepse shkun kundër sistemit. Έτσι και στη μέση του Αντίχριστου θα υπάρξουν άνθρωποι που θα πάνε κόντρα στο σύστημα. Στο δεν είναι δίτα τα Αντικρίστη, δεν κοιτάει νιέρες τα οποία θα σκούν κόντρα στο σύστημα.
Αλλά με αυτό δεν σώζεται. Πρέπει να επικαλεστείς και το αίμα που διαβάσαμε πριν. Por që të shkosh kundër sistemit të antikrishtit nuk shpëtohet njeriu, por duhet edhe të tharrasë emrin e Krishtit. Είδα τι διαβάσαμε στο 7 και στο 7 κεφάλαιο. Δια τούτο στέκονται, γιατί έπλυναν και λεύκαναν τις στολές τους. Si që lexuam të kapitulli i 6 apo i 7, që thotë se u lan me gjakun e Krishtit, pra zbardhën rrobat e tyre. Αν δεν μας καθαρίσει το αίμα, μπορούμε να δούμε το Θεό ποτέ. Προπόμπος να λάει γιάκου η Κρίστιτ, μούντε με βάλτα σώχην ρεντίν. Πριν από λίγο τι λέγαμε, δεν λέγαμε πόσο Άγιος είναι ο Θεός. Πάρ' προπάρα, νουκ θάμψε σα η σέιτες ρεντία. Πού να δούμε το Θεό πως είμαστε αμαρτωλοί, θα πεθάνουμε όλοι. Κού τα σώχην ρεντίν, να σε γέμι με κατάρτα, βδέσιμ τζίθ. Θα δούμε το Θεό γιατί μας έπλυνε το αίμα. Por do të shofim përëndin sepse në lau me gjakun e Krishtin. Έτσι. Αυτό μας λέει γραφή. Για τη χιλιετή δεν μας λέει, δεν ξέρουμε. Δεν να θω τη σκρίμη, por njemi vjeçari nuk na thot, që nuk na thot shkrimi. Ήταν ο ίδιος ο Κύριος εδώ. Do t'jetë vetë Zoti këtu. Και θα κρίνει επ' αυτοφόρο. Δεν do të gjykoj në vend, do më thënë, njerëzit. Αμήν. Αμήν.